Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Συγκλονιστικές θα είναι οι εξελίξεις με την Κασιανή να είναι ανεξέλεγκτη πλέον στη σύγκρουση της με την Ηγουμένη, και ο έλεγχος του μοναστηριού να αλλάζει χέρια. Η Κασιανή καταφέρνει τελικά μετά τις προσπάθειες της να αποκαλύψει τα μυστικά της Ηγουμένης και της Αυξεντίας και έτσι παίρνει τον έλεγχο του μοναστηριού. Εν τω μεταξύ με τη βοήθεια του συνεργού της Μπόγρη, αρχίζει να ερευνά το παρελθόν της Φιλαρέτης καθώς πιστεύει ότι αυτή η γυναίκα κρύβει κάτι. Η γερόντισσα έδειξε από την αρχή ότι είχε δύναμη και αποφασιστικότητα, ενώ δεν ήταν πρόθυμη να δώσει την αρχηγή αίτηση στην Κασιανή. Ωστόσο μόλις έμαθε το μυστικό της Αυξεντίας, έμεινε εκπληκτή και συνειδητοποίησε ότι ο Διακοσάβας ήταν μια ορολογιακή βόμβα για το μοναστήρι. Και ενώ βοήθησε την Αυξεντία να κρύψει καλά το μυστικό της, η Κασιανή βρήκε τα οστά και με τη βοήθεια του Σαράντου θα τα δώσουν για εξέταση DNA. Όμως οι Ηγουμένοι και η Αυξεντία κινδυνεύουν από το σκάνδαλο και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον νόμο. Παράλληλα ο Σαράντος πληγωμένος από όσα έμαθα για τη σκοτεινή πλευρά του πατέρα του, βρίσκεται σε δίλημα και ενώ συνεργάζεται με την Κασιανή δεν αποδέχεται τη στάση της και τον τρόπο που ενεργεί. Ο Σαράντος αποφασισμένος να φτάσει ως το τέλος, αν αποκαλυφθούν όλα θα μάθει την αλήθεια για τον πατέρα του, ενώ αθώοι άνθρωποι μπορεί να πληγωθούν. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.